Τατιάνα, κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα. Βέβαια, μόνο καλό δεν μπορεί να είναι μετά από το τόσο δυσάρεστο συμβάν που είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα, Τατιάνα, έγινε νωρίς το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1:15, έξω από το χωριό Μεσοκόμη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στις Σέρες. Συγκεκριμένα, συγκρούστηκαν δύο βαγονέτα του ΟΣΕΣ, τα οποία επέβαινε προσωπικό του οργανισμού. Μέσα στο ένα ήταν συνεργείο, το οποίο έκανε ψεκασμούς κατά πολέμηση των αγριόχορτων δίκα του Κανέ, και στο άλλο ήταν συνεργείο που έκανε εργασίες συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου. Τα δύο βαγονέτα Τατιάνα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο από τους εργάτες που επέλαναν σε αυτά, ενώ οι πληροφορίες μιλούν και για δύο τραυματίες. Όπως λέγεται, το στεκαστικό κινούνταν με μικρή ταχύτητα, όμως αυτό που έκανε συντήρηση είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Ο οδηγός αντιλήφθηκε το άλλο βαγόνι Τατιάνα σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν αμέσως, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Οι τραυματίες, να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ευτυχώς χωρίς να διατραπούν κίνδυνο. Διάβαζα στα site και δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο ένας από τους δύο νεκρούς ήταν ο άνθρωπος τις επόμενες ημέρες, Βαγγέλη μου, να βγει στη σύνταξη. Ω, το κακό μήνυμα. Πόσο σκεφτείτε κρίμα. Τώρα αν ευσταθεί η πληροφορία, θα την ερευνήσουμε. Ένας άνθρωπος να έχει φτάσει στην ολοκλήρωση των κόπων μιας ζωής και να περιμένει ο άνθρωπος να πάρει τη σύνταξή του σε λίγες μέρες. Να έχει επενδύσει, να έχει προγραμματίσει αυτά ο τα χρήματα στο ΕΦΑΠΑΞ. Του έργου ήταν. Κρίμα. Κρίμα. Γιατί θα έχει υποχρεώσει η οικογένειά του αυτός. Δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Λαμπίδη, συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών να πούμε και περαστικά στους ανθρώπους που είναι τραυματίες, γιατί έχουμε και τραυματίες.